Η μετάδοση από τους σταθμούς των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές απαγορεύεται τις τελευταίες 7 μέρες πριν από την κάλπη, σύμφωνα με τον νόμο που διέπει την αρχή ραδιοτηλεόρασης. Στο στούντιο για να αναλύσουμε τα πρέπει και τα μη των εκλογών, η πρόεδρος της αρχής, Ρώνα Κασάπη. Καλωσορίσατε, κυρία Κασάπη. Ευχαριστώ, κυρία Σάβα, για την πρόσκληση. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να μην θεωρούν και οι τηλεθεατές ότι κάνει ο καθένας κατά το οτοκούν ή γιατί δεν λέτε ή λέτε κλπ. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, διότι είχαμε και μια επιστολή χθες που ενημερώνατε και τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι όποια δημοσκόπηση έγινε, μέχρι αύριο το βράδυ δημοσιοποιείται και μετά τέλος, ούτε αναφορά σε δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στον γενικότερο ρόλο της αρχής. Ναι. Και τον ειδικότερο τώρα, σε όλες τις, όπως και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, η διασφάλιση μιας ουσιαστικής, σωστής και αντικειμενικής ενημέρωσης στους πολίτες. Και αυτό γίνεται μέσω της πολυμέρειας, της πολυφωνίας και του πλουραλισμού, των οποίων αγαθών είμαστε ως αρχή ραδιοτηλεόρασης θεματοφύλακες. Είναι τρεις οι τομείς πάνω στους οποίους ασκούμε εποπτεία στα πλαίσια της διασφάλισης της σωστής ενημέρωσης και ένας από αυτούς είναι οι δημοσκοπήσεις. Και ναι, οι δημοσκοπήσεις απαγορεύονται να μεταδίδονται μέσα στην περίοδο 7 ημερών πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Αυτό σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα, το μεσάνυχτα, αύριο μεσάνυχτα, δικαιούνται να μεταδίδονται οποιασδήποτε δημοσκοπήσεις. Πέραν του Σαββάτου τα μεσάνυχτα απαγορεύονται. Ναι. Και στον ίδιο το νόμο το δικό σας προβλέπετε επίσης ότι η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τις διαφημίσεις. Αυτό 55 ώρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Οι πολιτικές διαφημίσεις επιτρέπονται μέχρι και 55 ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης. Ναι. Δηλαδή την Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Αυτά είναι τα δύο που ελέγχονται από την αρχή ραδιοτηλεόραση και το άλλο, το τρίτο, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μας ταλανίζει και εμείς διερωτώμαστε πώς ακριβώς θα το χειριστούμε, έχει να κάνει με την ισότιμη μεταχείριση υποψηφίων. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη παράπονα ή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και σε προηγούμενες και πώς μπορεί να λυθεί το θέμα για πράγματι να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Αλλά πώς ορίζεται το ισότιμη. Ναι, ναι. Ισότιμη μεταχείριση και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις υποψηφίων είναι ένας τομέας που έχει απασχολήσει πολύ την αρχή και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση όπως και σε προηγούμενες. Έχουν υποχρέωση οι οργανισμοί να παρουσιάζουν τους υποψηφίους όσο το δυνατό με ίσο χρόνο παρουσίας. Μια άλλη υποχρέωση που αυτό βοηθά και στην εποπτεία τη δική μας της υποχρέωσης αυτής είναι η υποβολή κώδικα δεοντολογίας και του προγράμματος κάλυψης των εκλογών από κάθε οργανισμό, η οποία υποβολή πρέπει να γίνεται 30 μέρες πριν την έναρξη της εκλογικής περίοδου. Εκλογική περίοδος για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής ορίζεται ως 40 μέρες πριν το άνοιγμα της κάλπης. Επομένως, εάν και εφόσον στην αξιολόγηση του προγράμματος που μας καταχωρεί ο οργανισμός θεωρούμε ότι υπάρχουν ελλείψεις ή ανισότητες, τότε παρεμβαίνουμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την λέξη παρέμβαση εδώ, διότι είναι σημαντικό να τονίσω ότι ως αρχή ραδιοτηλεόρασης σεβόμαστε το δικαίωμα του οργανισμού και του δημοσιογράφου να αξιολογήσει το γεγονός στην κατάσταση και τι θα μεταδώσει και τι όχι και με ποιον τρόπο θα το μεταδώσει. Αλλά έχοντας υπόψη και την υποχρέωση της ισότιμης μεταχείρισης, ναι, υπάρχει μια, να το πω, μια επαφή με τον οργανισμό και με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι ο οργανισμός ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε κάλεσμά μας για τήρηση όσο το δυνατό γίνεται της υποχρέωσης αυτής. Είχαμε όμως περίπτωση τέτοια, είτε αυτό το χρονικό διάστημα τώρα που τρέχει και ορίζει ο νόμος, είτε προβουλευτικών κλπ. Που πράγματι προέκυψε θέμα και είχαμε καταγγελίες από πλευράς υποψηφίων. Είχαμε και στις τελευταίες βουλευτικές παράπονα τα οποία εξετάσαμε. Σε 2-3 περιπτώσεις δεν τεκμηριώθηκε παράβαση εκ μέρους του οργανισμού, αλλά σε άλλες 2 τεκμηριώθηκε παράβαση και επιβληθήκαν οι ανάλογες κυρώσεις.
Στην φετινή εκλογική αναμέτρηση είχαμε πάλι 4 παράπονα, 2 από τα οποία βρίσκονται τώρα υπό εξέταση. Τα άλλα 2 δεν τεκμηριώθηκαν και απορρίφθηκαν. Πάντως, εντάξει, είναι σημαντικό, σεβαστό το ποσό που η αρχή δύναται να επιβάλλει ως διοικητικό πρόστιμο. Είναι 8.500 ευρώ για παραβάση από τηλεοπτικό οργανισμό για κάθε μέρα της παράβασης, αντιλαμβάνομαι. 3.400 ευρώ από ραδιόφωνο, 1.700 από τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό και 850 ευρώ από πιο μικρό κλπ. Έχουν επιβληθεί σχετικά πρόστιμα για οτιδήποτε αφορά την νομοθεσία σχετικά με εκλογές? Βεβαίως, και είχαμε και περιπτώσεις όπου επιβλήθηκαν και τα μέγιστα ποσά. Ναι. Για παράδειγμα τώρα, στον Α είναι το σπίτι μας εδώ, να λέμε τα παραδείγματα για να μην υπάρχουν και τα οποιαδήποτε ζητήματα. Έχουμε σήμερα τη δημοσκόπηση. Αν την προβάλλουμε, γιατί τη θεωρούμε ότι θέλουμε και θα πληρώσουμε ένα πρόστιμο 8.500 ευρώ την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Είναι το μέγιστο. Όχι, απλά αναπαράβαση ή αναμέρα. Ναι. Ωραία. Τώρα, αυτά είναι σχετικά με τις εκλογές. Κάτι το οποίο μας πάει στο μείζον ζήτημα, το πώς εξυγχρονιζόμαστε, κυρία Κασάπη, και ραδιοτηλεοπτικά, δεδομένου ότι πλέον όλοι έχουν άμεση σχέση με τα social media, ακόμα και τη μέρα των εκλογών, που και εγώ καινούργια στη τηλεόραση είμαι. Άρα δεν ξέρω τι λες, τι δεν λες, ποιος μπορεί να σου πιάσει το πόδι, αν είπες ένα όνομα, σε κάθε περίπτωση, την ώρα που σε άμεσο χρόνο τρέχουν όλα στα social media. Ναι. Είναι ένας προβληματισμός για την αρχή, και όχι μόνο για την αρχή, αλλά για την Ευρώπη και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές της Ευρώπης. Μελετάται τώρα ένας νέος κανονισμός, που ευελπιστούμε ότι εντός του χρόνου θα τον έχουμε, με τον οποίο θα ρυθμίζεται συγκεκριμένα η πολιτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε μία στροφή από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά διαφημίσεις. Mm-hmm. Αυτό μας προβληματίζει και όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών οργανισμών της Κύπρου. Και σίγουρα θέλουμε αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός να σταματήσει, και είμαστε εμείς στην θέση μέσω της Ευρώπης να κάνουμε επιτέλους κάτι για να υπάρξει αυτή η πιο πολύ ισότητα στη μεταχείριση των μέσων. Διότι υπάρχει και αυτή η άνηση μεταχείριση των ιστοσελίδων που έχουν πίσω τους ένα οργανισμό μαζί και τηλεόραση, ενδεχομένως και ραδιόφωνο, από αυτόν που είναι απλά μια ιστοσελίδα, και πάλι μεταξύ τους δεν μπορεί να είναι ισότιμο, διότι μπορεί και η αρχή μέσω της τηλεόρασης και ραδιοφώνου που ελέγχει να ελέγχει, έτσι, το συγκρότημα. Σίγουρα, αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός, και προπάντων όταν υπάρχει και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός οργανισμός πίσω από την ιστοσελίδα, καθιστά την ιστοσελίδα και πιο έγκυρη. Πόσο μάλλον τα άλλα που, εντάξει, κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται και τι λένε. Είναι ένα φαινόμενο μάστιγα τα γενικότερα. Το τι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κασάπη, είστε κάποια χρόνια πρόεδρος της αρχής. Από τη μέρα που είχατε αναλάβει και μπει σε όλο αυτό το τοπίο, το ραδιοτηλεοπτικό κλπ. Ερχόμενοι στο σήμερα, έτσι, ποιο είναι το όραμά σας, ποιο είναι το στίγμα που θέλετε να αφήσετε φεύγοντας? Χρειάζεται, όπως γενικά είναι η παγκοσμίως η εξέλιξη του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και αντιστοίχως των αρχών που τις ελέγχουν. Άρα, πώς θέλετε να εξελίξετε την αρχή? Να γίνει μία σύγχρονη αρχή. Μία αρχή που να συνάδει με τα δεδομένα της εποχής μας. Η ρύθμιση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σωστά, πιο καθαρά. Να γίνει πιο προσβάσιμη και στους οργανισμούς και στους πολίτες. Και αυτό θα γίνει μέσω μεγάλης θεμελιώδης τροποποίησης της νομοθεσίας. Και το μελετάμε αυτό, είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Υπάρχουν διάφοροι τομείς οι οποίοι χρειάζονται εξυγχρονισμό. Το ιδιοκτησιακό, τα τέλη άδειας, οι εκλογές, ενίσχυση στο ραδιόφωνο, στην παιδεία για τα μέσα, που είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο εμείς δίδουμε τεράστια σημασία και είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι.
και σκοπεύουμε πριν την ολοκλήρωση της θητείας μας να ολοκληρώσουμε και να επιτεύξουμε όλους τους στόχους μας, τους οποίους θέσαμε για την επόμενη τριετία. Ναι. Και έχω μια απορία, έτσι κυρία Κασάπη, σε αυτό που ο καθένας μπορεί να καταγγείλει δημοσιογράφου ή μέσου για οποιοδήποτε λόγο. Φαντάζομαι έρχονται πολλά κοντά σας, έτσι, σε παράπονα. Κάποια έχουν βάση και μπορούν να εξεταστούν και να επιβληθούν και πρόστιμα. Κάποια είναι εντελώς αβάσιμα ή μπορούν να έχουν και προσωπικά με δημοσιογράφους ή ξέρω εγώ δεν τους πάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του μέσου ή του δημοσιογράφου, καλή ώρα η δική μου εκπομπή που βγήκε προχθές ο Φέδωνας, που έγινε viral αγκαλιάζοντας τον Έλον Μασκ και έριξε μια βρισιά τροποντινά. Και του είπα, αφού έχεις λεφτά, θα τα πληρώσεις όταν έρθει το πρόστιμο. Αυτό το επιθεωρείται όλες τις εκπομπές, ό,τι γίνεται κλπ. Ή υπάρχουν μηχανισμοί, ή είναι μετά από καταγγελία. Ένα 80% των υποθέσεων που εξετάζομαι προέρχονται από παράπονα των πολιτών. Προβαίνουμε όμως και σε αυτεπάγγελτες έρευνες και προπάντων σε περιόδους ευαίσθητες όπως την εκλογική περίοδο που διανύουμε τώρα. Υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο καταγραφή και αποθήκευση όλων των προγραμμάτων και είναι υποχρέωση της αρχής να συντάξει έκθεση μετά τις εκλογές για όλα τα προγράμματα που προβλήθηκαν, όλες τις μεταδόσεις, δημοσκοπήσεις, πολιτικές διαφημίσεις, αν υπήρξε ή όχι ισότιμη μεταχείριση. Και από εκεί διαφαίνεται ποιος οργανισμός είναι σε παράβαση και αρχίζουμε την εξέταση των υποθέσεων. Αλλά σίγουρα τα περισσότερα προέρχονται από παράπονα των τηλεθεατών και των ακροατών. Οι οποίοι είναι και άγρυπνοι φρουροί, έτσι. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι, πολύ συνειδητοποιημένοι, ξέρουν τι θέλουν να βλέπουν, ξέρουν τι θέλουν να ακούνε και τι δεν θέλουν να βλέπουν και τι δεν θέλουν να ακούνε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης.